σχεδόν το 100% αγγίζει η πληρότητα στο νησί της Θάσου λόγω της αυξημένης ροής τουριστών σε πολλά καταλύματα. Οι τοπικές επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής έκαναν λόγο για πρωτοφανή κίνηση, όπως και οι ξενοδόχοι. Οι δημοφιλείς παραλίες και τα αξιοθέατα του νησιού γέμισαν με επισκέπτες, δημιουργώντας μια έντονη ζωντανή ατμόσφαιρα στο νησί. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο πικ. Το νησί είναι ασφυκτικά γεμάτο. Μάλιστα. Καθώς εκτός από τους χιλιάδες επισκέπτες που μένουν στα καταλήματα, βρίσκονται και όλοι αυτοί οι οποίοι κατέχουν σπίτια στο νησί και όλη αυτή την περίοδο έρχονται να το απολαύσουν. Οπότε βρισκόμαστε έτσι στο μέγιστο των επισκεπτών στο νησί μας. Η ξαφνική αύξηση των τουριστών έφερε και προκλήσεις. Οι τοπικές αρχές και οι επαγγελματίες του τουρισμού κλήθηκαν να διαχειριστούν τον αυξημένο όγκο επισκεπτών, εξασφαλίζοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την διαχείριση της τάξης και της καθαριότητας σε δημόσιους χώρους και παραλίες. Βρίσκονται αρκετοί Ρουμάνοι όπως πάντα, που είναι Ρουμάνοι. Η πλειοψηφία. Ναι. Φέτος έχουν έρθει δυναμικά οι Σέρβοι. Ναι. Σε μεγάλο αριθμό και η έκπληξη νομίζουμε της φετινής χρονιάς ότι είναι οι Τούρκοι, οι οποίοι δεν έχουν σταματήσει να επισκέπτονται το νησί από το Μάιο και συνεχίζουν να είναι σε μεγάλο αριθμό παρόντες. Άρα και αυξήθηκε η επισκεψιμότητα από την Τουρκία σε σχέση με πέρσι, έτσι? Σε σχέση με πέρσι έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Τις προηγούμενες περιόδους ήταν συγκεκριμένες ημερομηνίες αυτές οι οποίες μας επισκεπτόταν και όχι στο σύνολο της σεζόν. Φέτος αυτό έχει αλλάξει και είναι κάτι που μας ικανοποιεί ιδιαίτερα. Άρα Ρουμάνοι, Βούλγαροι, Σέρβοι, Τούρκοι. Και με μεγάλη χαρά βλέπουμε αυτή την περίοδο και αρκετούς Έλληνες να βρίσκονται στο νησί. Εντάξει, μην ξεχνιόμαστε. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια μας είχαν λείψει κάπως και αλήθεια, βλέπουμε πως και αυτοί έρχονται έτσι μαζικά. Ήταν μειωμένη κίνηση από τους Έλληνες? Ήταν μειωμένη τα προηγούμενα χρόνια, ναι. Δεν είχε, και βλέπουμε δηλαδή, τώρα ότι είναι αρκετά μεγάλο. Θεσσαλονικής, Γρεβενιώτε, Γρεβενά, Καζάνη, Σέρες, Δράμα. Ναι, ναι, από όλη τη Βόρεια Ελλάδα και την Κεντρική έχουμε πάρα πολλούς επισκέπτες. Ναι, ναι. Δεν μου λέτε, κύριε Μαρκιανέ, επειδή βλέπουμε το φως της δημοσιότητας διάφορα δημοσιεύματα, πιο επιτίδιοι οι τουρίστες ποιοι είναι, ποιοι κουτοπώνιδοι δηλαδή, που απολαμβάνουν το γεύμα, αφήνουν τα πιάτα άδεια γιατί έχουν φάει και φεύγουν ή αφήνουν το κατάλημα χωρίς να πληρώσουν? Είναι λίγο δύσκολο να τους να εξακριβώσουμε ποιοι είναι αυτοί. Αλλά πάντως είναι βέβαιο ότι με τόσους πολλούς επισκέπτες σίγουρα θα υπάρχουν και αυτά τα στοιχεία. Τα παραβατικά, ναι, που ψάχνουν την ευκαιρία πάνω στο χαμό να το εκμεταλλευτούν και να κάνουν το κέφι τους. Ευτυχώς το νησί μας είναι πάρα πολύ ασφαλές, αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Είναι πάρα πολύ λίγες αυτές οι περιπτώσεις που παρουσιάζονται οι παραβατικές και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γι' αυτό, καθώς η ασφάλεια είναι πάρα πολύ σημαντική για ένα προορισμό.